Η υδροκεφαλία φυσιολογικής πίεσης είναι μια σοβαρή πάθηση που εμφανίζεται σταδιακά σε ενήλικα άτομα. Η διάγνωση πρέπει να είναι έγκαιρη και η αντιμετώπιση χειρουργική. Ο νευροχειρουργός Δημήτρης Ράδος μας εξηγεί τι είναι ο υδροκέφαλος, ποια είναι τα συμπτώματα που προκαλεί και πώς αντιμετωπίζεται. Κύριε Ράδο, εξηγήστε μας τι είναι ο υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης. Ο υδροκέφαλος είναι μια νοσηρή οντότητα η οποία οφείλεται στην διαταραχή της λειτουργίας του κοιλιακού συστήματος, δηλαδή στην παρεμπόδιση της λειτουργίας του εγκεφαλονιτίου υγρού, της απορρόφησης του εγκεφαλονιτίου υγρού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αρχίζει να διαστέλλεται το κοιλιακό σύστημα, να φουσκώνουν οι κοιλίες, οι φυσιολογικές κοιλότητες δηλαδή που έχουμε μέσα στον εγκέφαλο και να πιέζουν τον εγκέφαλο από μέσα. Για τη διάγνωση του υδροκεφάλου, ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε αξονική ή ακόμη και σε μαγνητική τομογραφία. Τα κύρια συμπτώματα στους ενηλίκους είναι οι διαταραχές στάσης και βάδισης, η απώλεια μνήμης και η ακράτεια ούρων. Υποβληθήκατε σε μια επέμβαση τοποθέτησης βαλβίδας στο κεφάλι σας γιατί είχατε πρόβλημα υδροκέφαλου. Υδροκέφαλου, ναι. Τι συμπτώματα είχατε? Αϊπνίες είχα. Και δεν μπορούσα να περπατήσω. Αυτό ήταν το συμπτώμα μου. Και ακράτεια. Η ζωή σας δηλαδή ξαφνικά ήταν δύσκολη. Ναι, πολύ δύσκολη. Αυτό άρχισε σταδιακά να γίνεται ή ξαφνικά? Σταδιακά. Περιγράψτε μας πώς αντιμετωπίζεται χειρουργικά ο υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης. Πίσω από το αυτί, στη δεξιά οπίσθια βρεγματική περιοχή, κάνουμε μία πολύ μικρή κρανιοανάτρηση, μία τρύπα στο κρανίο. Τοποθετούμε μέσα εκεί ένα πολύ μικρό καθετήρα και το συνδέουμε με το εξάρτημα αυτό που λέγεται βαλβίδα. Αυτή είναι προγραμματισμένη να ανοίγει κάτω από μία ορισμένη πίεση. Και αυτό μπορούμε επίσης ένα πολύ θετικό να το ρυθμίσουμε και εξωτερικά. Δεν χρειάζεται αν μετά θέλουμε να αλλάξουμε την πίεση ρύθμισης της βαλβίδας να ανοίξουμε τον άρρωστο με ένα εξωτερικό μηχάνημα καινούργιες βαλβίδες. Αυτό είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα γιατί οι καινούργιες βαλβίδες ρυθμίζονται απ' έξω σε ένα και μόνο λεπτό. Συνδέουμε λοιπόν τη βαλβίδα με έναν άλλο περιφερικό καθετήρα που έρχεται κάτω από το δέρμα που επίσης δεν φαίνεται καθόλου και το ρίχνουμε μέσα στην κοιλιά ούτως ώστε να πάρουμε το υγρό αυτό που δεν μπορεί να απορροφήσει φυσιολογικά ο εγκέφαλος και είναι αυτό που φουσκώνει από μέσα και προκαλεί τα συμπτώματα, να το ρίξουμε μέσα στην κοιλιά για να απορροφηθεί εκεί. Κάνουμε δηλαδή μια παράκαμψη. Τώρα που έχετε την βαλβίδα στο κεφάλι σας, νιώθετε κάτι? Όχι, απολύτως τίποτα. Πώς είναι η ζωή σας τώρα? Καλύτερη. Πολύ καλύτερη. Τι κάνετε δηλαδή, μπορείτε να περπατήσετε ξανά? Πώς, άμε. Περπατάω, κάνω και δουλίτσες, δεν κάθομαι στο σπίτι. Στο σπίτι τις δουλειές και έξω βγαίνω. Η όλη αυτή διαδικασία χειρουργικά περίπου είναι μία μισή ώρα. Ο άρρωστος ξυπνάει και πάει στο κρεβάτι του, δεν χρειάζεται μονάδα εντοτικής θεραπείας ούτε οτιδήποτε άλλο. Κάθεται στο νοσοκομείο 2 μέρες μόνο. Την επόμενη μέρα το πρωί ήδη σηκώνεται και αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά, όπως σας είπα και πριν, ότι τα πόδια μου, γιατρέ, λύθηκαν. Ιωάννα Αλεξίου για το Doctor's Channel.